καλά Χριστούγεννα, τουλάχιστον καλές καιρικές συνθήκες για την εποχή. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές της παιδινής ηπειρωτικής χώρας. Αν δεν αλλάξει. Σήμερα κάτι, μιλάμε τώρα. Όχι, τα για τα Χριστούγεννα μιλάμε. 15 βαθμούς τα Χριστούγεννα. 15 με 17. Δεν είναι Χριστούγεννα. Δεν είναι Χριστούγεννα. Και πέρα από τα αστεία, αυτό σημαίνει και δύσκολη περίοδο για όσου έχουν επενδύσει τουριστικά στα Χριστούγεννα. Όχι, έτσι. Εντάξει, θα χιονίσει, ρε παιδί μου. Θα έχει χιόνι. Στα ορεινά σου λέει θα έχει χιόνι. Τα χιονοδρομικά είναι γεμάτα ήδη. Μα ήδη έχουν τα χιονοδρομικά. Είναι γεμάτα. Έχει ρίξει λίγο στον δρόμο. Δεν ξέρω τώρα μέχρι τότε το χιλιώσει το χιόνι ή όχι, το έχει κρατήσει. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες για την εποχή, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, τη ημέρα των Χριστουγέννων. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά στις βροχοπτώσεις δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Δηλαδή πολύ ήπια πράγματα. Αν έχουμε κάποιες τοπικές βροχές θα είναι πολύ εξασθενημένες και τοπικού χαρακτήρα. Πάμε για καλά Χριστούγεννα, λέει η λόγια. Ταξίδια χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα. Βέβαια, σας τα λέω λίγο ψιλογενικά, όπως καταλαβαίνετε, διότι είναι αρκετές μέρες και μπορεί να έχουμε κάποιες μικροαλλαγές. Μην μου πείτε τελικά έβρεχε καταρακτοδός και δεν μας το έχεις πει ή έπεσε θερμοκρασία και δεν έφτασε 17 η μέγιστη και έφτασε 12. Οπότε γενικά πάμε για ήπια Χριστούγεννα. Αυτό που φαίνεται. Να το κάνω πιο δύσκολο. Πρωτοχρονιά. Μπράβο. Τώρα μου το κάνεις πιο, όχι πιο εύκολο μου το κάνεις τώρα. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι έτσι όπως φαίνεται η κυκλοφορία των βαρομετρικών πιέσεων στην Ευρώπη μετά τα Χριστούγεννα, ότι θα έχουμε έλευση κρύου. Δηλαδή, αν διατηρηθούν τελευταία στοιχεία από τις 27 του Δεκέμβρη και μετά, φαίνεται ότι θα έχουμε κρύο στις περισσότερες περιοχές των Βαλκανίων. Τώρα, αν αυτό θα μεταφραστεί σε χιονοπτώσεις στα χαμηλά ή όχι κτλ., θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως, φαίνεται να έχουμε καλά Χριστούγεννα και μετά τα Χριστούγεννα, κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάς, δηλαδή κατά τη διάρκεια των ημερών προς την πρωτοχρονιά, να έρχεται κρύο. Θα δούμε βέβαια γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτό κρατάμε μεγαλύτερο ερωτηματικό για να το πούμε. Έτσι περίπου θα πάει η κατάσταση. Να πούμε και στους τηλεθεατές εμείς ότι θα είμαστε τα Χριστούγεννα θα είμαστε εμείς εδώ. Για να μην έχουν καμιά αγωνία. Να μην έχουν καμιά αγωνία. Δεν θα είμαστε εδώ την εβδομάδα της πρωτοχρονιάς που θα είναι οι συνάδελφοι Αμαλία Κάτζιου και ο Βαγγέλης Γιακουμής. Ενώ ο Καλιάνος κλασικά θα βάλει το ράτζο του στο στούντιο και θα είναι μέρα νύχτα εδώ. Έτσι. Ο Καλιάνος. Δεν θα φύγεις καθόλου. Νομίζω 3-4 μερούλες εκεί, 29 Δεκέμβρη με 2 του Γενάρη, κάπου εκεί. Εντάξει, μια χαρά. Να ξεκουραστεί λίγο. Να ξεκουραστεί. Σήμερα θέλω να σε ρωτήσω, γιατί δίνει συνέχεια συναγερμό για έντονα καιρικά φαινόμενα. Γιατί πράγματι θα έχουμε τις επόμενες ώρες και είχαμε χθες το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα, είχαμε ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχές. Σε τοπικό επίπεδο δημιούργησαν και προβλήματα. Μέσα στη νύχτα είχαμε έντονες καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα. Από τις 2 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4, αυτό το 2ωρο έβρεξε πολύ στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής. Είχαμε και καταιγίδες αρκετές. Και τις επόμενες ώρες συναγερμό, σε εισαγωγικά βέβαια, με τρομάξουμε τον κόσμο. Ναι. Στα κεντρικά και νότια νησιωτικά τμήματα, προς το Αιγαίο τώρα. Δηλαδή Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα. Πάμε να δούμε γρήγορα και αναλυτικά, για να δείτε κι εσείς κυρίες και κύριοι πώς ακριβώς αναμένεται η εξέλιξη του καιρού σήμερα. Γιατί και σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο προς τις βροχές που σας είπα ότι θα είναι αρκετά δυνατές κατά τόπους, αλλά και ως προς τις χιονοπτώσεις. Και μάλιστα θα έχουμε και οριακές καταστάσεις στην κεντρική Μακεδονία. Θα δούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δείτε όπου σήμερα μέχρι και τις πρώμες ιδρυνές ώρες, 9, 10, 11 το πρωί, θα είναι ο καιρός άστατος σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Με τοπικές βροχές, ασθενούσεως και μέτρες εντάσεως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της επικράτησης, δηλαδή από τη στερεά και βορειότερα, θα έχουμε τοπικές βροχές, ασθενούσεως και μέτρες εντάσεως που δεν θα προβληματίσουν. Στα κεντρικά και νότια τμήματα θα είναι πιο δυνατές. Θα δούμε αργότερα πού ακριβώς θα είναι οι πιο δυνατές βροχές. Αυτό που θέλω να ξεκινήσω όμως είναι το γεγονός ότι από το μεσημέρι και έπειτα, κατά μήκος της κορυφογραμμής της Πίνδου, δηλαδή από τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στην ορεινή Δυτική Θεσσαλία, στην κεντρική στερεά Φωκίδα, Βρετανία, σε αυτές τις περιοχές, μέχρι και τα ορεινά της Πελοποννήσου και δυτικότερα, Δυτική Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, Ήπειρο και στα Επτάνησα, ο καιρός θα βελτιώνεται σημαντικά για τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Από τις πρώμες ιδρυνές ώρες σήμερα, 9, 10 το πρωί, 11 το πολύ και στη συνέχεια θα βελτιωθεί σημαντικά ο καιρός σε αυτά τα δυτικά τμήματα της χώρας. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, από το μεσημεράκι σήμερα και στη συνέχεια, ο καιρός θα παραμένει άστατος στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, στις Ποράδες και στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, αλλά και στις περιοχές της κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, βεβαίως και των περισσότερων περιοχών του Αιγαίου. Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά Βορείου, Ανατολικού και Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Και μάλιστα αυτό εκεί πρέπει να τονίσουμε, να σας τονίσω το γεγονός ότι σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αλλά και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις επόμενες ώρες να είσαστε προετοιμασμένοι, διότι θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες οι οποίες θα σαρώσουν όλες αυτές τις νοτιότερες περιοχές του Αιγαίου. Και μάλιστα θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ρηπαίους ανέμους
που θα φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρ τοπικά. Άρα αυτό το κοκτέιλ το καιρικό, σε εισαγωγικά, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, ισχυρές, πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι, οι οποίοι ταυτόχρονα θα επηρεάζουν αυτές τις περιοχές. Βέβαια, χιονοπτώσεις θα έχουμε σήμερα πολύ πυκνές και ήδη έχουμε αρκετά πυκνές χιονοπτώσεις στις περισσότερες ορεινές περιοχές της χώρας. Από την Πελοπόννησο μέχρι και τη Θράκη θα χιονίσει σχεδόν σε όλα τα ορεινά τμήματα και μάλιστα από την στερεά Ελλάδα και βορειότερα θα χιονίζει και σε ημιορεινές περιοχές. Και μάλιστα επίσης στη Δυτική Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και αργότερα στη Θράκη θα χιονίσει ακόμα και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου. Θα έχουμε και εκπλήξεις. Σήμερα το βράδυ αργά θα χιονίσει σχεδόν μέχρι και τα παιδινά της Θράκης, κυρίως για τον Εύρο και τη Ροδόπη, όχι για την Ξάνθη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως σας είπα, τον αργότερα στη χώρα της Θεσσαλονίκης. Θερμοκρασία στους 9 στα βόρεια, στους 15 στα υπόλοιπα δυτικά υπηρετικά, στους 14 στην ανατολική υπηρετική χώρα, στους 13 με 17 στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Οι άνεμοι τώρα παντού βοριάδες, έως και 6 με 7 μποφόρ στο Ιόνιο, δεν θα προβληματίσουν εκεί. Θα προβληματίσουν όμως οι βοριάδες, σίγουρος είμαι, στα νοτιότερα, στις περιοχές του Αιγαίου, που θα πλέουν με ρηπές ακόμα και έως 8 με 9 μποφόρ. Όσοι έχετε αποφασίσει σήμερα να φύγετε προς τα νησιά του Αιγαίου ή να επιστρέψετε από τα νησιά του Αιγαίου προς τα λιμάνια της Ανατολικής Υπηρετικής Χώρας, να ξέρετε ότι ίσως έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Καλό είναι να ενημερωθείτε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Πάμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Το δύσκολο πέρασε μέσα στη νύχτα. 2 με 4 το πρωί. Αυτό το 2 ώρα είχαμε πολύ ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες κυρίως έπληξαν τα νοτιότερα τμήματα του νομού, αλλά και γενικά τις περισσότερες περιοχές. Θα παραμείνουν τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Τοπικές βροχές, ασθενώσεις και μέτρα έντασης, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Κυρίως εδώ στα βόρεια και ανατολικά θα είναι οι πιο δυνατές. Επίσης, όχι κάτι ιδιαίτερο. Η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς αργά το μεσημέρι θα χιονίσει πάνω τα 1000 με 1100 μέτρα, δηλαδή στην κορυφογραμμή της Πάρινθας. Βοριάδες έως και 7 με 8 μποφόρ θα χτυφήσει αρκετά στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Και πάμε τώρα στο μάθημα της μετεωρολογίας, στη Θεσσαλονίκη. Όπου εδώ είναι μια οριακή κατάσταση σήμερα, πρέπει να σας πω. Από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και δυτικότερα θα χιονίζει ακόμα κατά διαστήματα ακόμα και μέχρι σχεδόν τις παιδινές περιοχές, πάνω από τα 150 με 200 μέτρα υψόμετρο. Από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και ανατολικότερα, δηλαδή στο Χορτιάτη, στις περιοχές της ανατολικών περιοχών, στα τμήματα των ανατολικών περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδική θα χιονίζει πάνω από τα 750 μέτρα. Στα βορειότερα τμήματα προς το Κιλκής θα χιονίζει επίσης σχεδόν και στα παιδινά, στις βορειότερες περιοχές, μέχρι και τα 150-200 μέτρα. Μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια οριακή κατάσταση. Δηλαδή, πάνω από τα 200 μέτρα θα έχουμε τοπικές χιονοπτώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα ίσως δημιουργήσουν κάποιες εκπλήξεις και μέσα στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ δύσκολο όμως να χιονίσει, να σας πω την αλήθεια, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Από τον περιφερειακό και βορειότερα, ορεινότερα, θα έχουμε όμως χιονοπτώσεις κατά περίοδο. Θερμοκρασία στους 6 βαθμούς αργά το μεσημέρι μόλις, ενώ οι άνεμοι αρκετά ενισχυμένοι, αυτός ο βαρδάρης, ο παγερός, έως και 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ νωρίς το πρωί με σταδιακή εξασθένιση. Πάντως από αύριο ο καιρός βελτιώνεται για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα παραμείνουν λίγα τοπικά φαινόμενα στα ανατολικά και νότια της χώρας και πάμε για καλύτερες καιρικές συνθήκες μέχρι τα Χριστούγεννα, όπως σας είπα. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και να πάμε